Αποτέλεσμα. Δεχτήκαμε ένα γκολ που είναι σπάνιο, αλλά όταν δέχεται μια ομάδα ένα γκολ, την ευθύνη την έχουμε όλοι. Δεν ψάχνουμε να βρούμε. Προσπαθήσαμε ένα δεύτερο ημίχρονο με το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού να έχουμε το ρυθμό, αλλά σίγουρα έπρεπε να είχαμε περισσότερες φάσεις και πιο αποτελεσματικοί στα τελειώματά μας. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι μάτς που πρέπει να δείχνουμε καρδιά. Γιατί ούτε με τα... Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί ο Όφη ζει κάτω από τέτοια πίεση που πρέπει παντού να κερδίζει. Υπάρχει όνομα, υπάρχει δυναμική, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι για να κερδίσεις ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, όπως τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι Όφη σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να συμβαίνουν δύο πράγματα. Αφενός, να μην βρίσκεις τον Όφη στα καλύτερά του και αφετέρου εσύ σαν ομάδα να τα κάνεις σχεδόν όλα τέλεια. Νομίζω ότι και τα δύο συνέβησαν στο σημερινό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, θα έλεγα. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο για να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας. Δεν θέλαμε να μας βρει σε ανοιχτό γήπεδο. Θέλαμε να του δώσουμε ελαφρώς την κυκλοφορία και να είμαστε αρκετά πιεστικοί στον χώρο του κέντρου. Και μπορώ να πω ότι σε αυτό το πλάνο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο βαθμό. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν ανοίξει το σκορ με τον Νίκο τον Κατζηγοκέρη. Αλλά θεωρώ επίσης ότι σταθήκαμε και τυχεροί στην πολύ μεγάλη φάση του Περογαβράκη που εκεί αν προηγόταν Όφη, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Μας ευνόησε πάρα πολύ στη διαχείριση του παιχνιδιού τον γκολ που πετύχαμε στα τελευταία λεφτά του ημιχρόνου. Και μπορώ να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, στην αμυντική μας λειτουργία και στη διαχείριση του παιχνιδιού, οι παίχτες μου παίρνουν πολύ υψηλό βαθμό.